Λίγο λιγότερο από ένα μήνα γίναμε μάρτυρες μιας αρνητικής εξέλιξης στη Λάρισα, η οποία αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη, που έχουν αφαιθεί από ό,τι αποδεικνύεται στην τύχη τους εδώ και χρόνια. Αφορούν τον πυρήνα Α του Αλκαζάρ, του Εθνικού δηλαδή Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, και τα προβλήματα που προκύψανε ή που προκύπτουν αφορούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια μετά τη σχετική μελέτη που ζήτησε η διοίκηση του ΕΑΚΛ πριν 2 χρόνια και παραδόθηκε πρόσφατα, όπως προανέφερα. Αυτά αφορούν πρώτον το στάδιο Αλκαζάρ, το οποίο ως γνωστό είναι κατασκευασμένο από το 1959. Οι κερκίδες του αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας και χρειάζουν προφανώς, από ό,τι μιλάει και η μελέτη, άμεσων παρεμβάσεων. Δεύτερον, το κλειστό γυμναστήριο δίπλα από το γήπεδο, το οποίο δομήθηκε το 1969. Το πόρισμα στην ουσία προβλέπει την πλήρη κατεδάφισή του, αφού τα προβλήματα στατικότητας της οροφής των τυχείων, γενικά της υποδομής του σταδίου, παρουσιάζουν τεράστια προβλήματα στατικότητας. Τρίτον, το κλειστό κολυμβητήριο που η στέγη του έγινε το 1985, κατασκευάστηκε το 1985, είναι στα όρια της αντοχής της και επίσης παρουσιάζονται διαρροές της υδατοδεξαμενές του κολυμβητήριου. Και ταυτόχρονα, οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚΛ δεν διαθέτουν οικοδομικές άδειες, παρουσιάζουν ελλείψεις που χρειάζεται άμεσα να εναρμονιστούν με την αυστηροποίηση των κανονισμών πυρασφάλειας, καθώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να φιλοξενήσουν αθλητικές διοργανώσεις και άλλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα στον πυρήνα Β, αθλητικό πυρήνα Β της πόλης, στη Νεάπολη, όπου το κλειστό γυμναστήριο, το κλειστό στάδιο χωρητικότητας 4.000 ατόμων, στο οποίο έχουν γίνει εγκλήματα από τους ηθήνοντες, κυβερνήσεις και την τότε διοίκηση του Δήμου, τη δεκαετία του 2000, όπου κατασκευαστές και η ιδιοκτησία του ΑΕΛ ΑΡΕΝΑ κατέστρεψε το σύστημα ψήξης, ενώ παραχωρήθηκε και αρκετά μεγάλος χώρος από το πάρκινγκ του κλειστού γυμναστηρίου, και φυσικά δεν έχει προχωρήσει ακόμα η αποκατάσταση της συγκεκριμένης ζημιάς του συστήματος ψήξης, με αποτέλεσμα τα γνωστά τραγελαφικά που βιώσαμε, πανελλαδικά δηλαδή, σκηνικά με τον κλιματισμό, αφού φιλοξενήθηκαν αγώνες σε καλοκαιρινούς μήνες, είτε της Εθνικής Ανδρών είτε σε αγώνες της Α1. Με βάση λοιπόν αυτή την αρνητική εξέλιξη, ρωτάμε τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, σε τι μέτρα θα προχωρήσει ώστε να γίνει αποκατάσταση και επαναλειτουργία των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτών. Και δεύτερον, η ενίσχυση του ΕΑΚΛ με προσωπικό και μέσα, αντίστοιχα να καλυφθούν τα έξοδα αλλά και τα αθλητικά σωματεία που επηρεάζονται αρνητικά από αυτή την εξέλιξη, καθώς έχουν διακοπεί οι προπονήσεις, και φυσικά να καλυφθούν έξοδα των προπονητών, η μισθοδοσία και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που δεν αφορά μόνο τη χρονική στιγμή που διανύουμε το Αλκαζάρ, δηλαδή το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Λάρισας, ένα μεγάλο και εμβληματικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, αλλά δεκάδες αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, είτε εθνικού μεγέθους και ενδιαφέροντος, είτε δημοτικού. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Λαμπρούλη, με τη διαπίστωση που κάνετε στην αναφορά σας. Έχω την ερώτησή σας. Θέλω να την επιβεβαιώσω 100% μέχρι τη λέξη λουκέτο. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αλκαζάρ σήμερα βρίσκεται σε μία φάση είτε που δεν μπαίνουν φύλαθλοι, είτε που δεν μπαίνουν καθόλου ούτε καν αγωνιζόμενοι, δηλαδή αθλητές. Να δούμε όμως πώς συνέβη αυτό. Πρέπει να το δούμε γιατί συνέβη αυτό. Δεύτερον, να δούμε αυτό που ζητάτε, το χρονοδιάγραμμα. Και τρίτον, πώς θα γίνει. Και είμαι σήμερα εδώ για να σας απαντήσω για όλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, γιατί συνέβη αυτό. Στις 31 Αυγούστου, ως νέος Υπουργός Αθλητισμού, πήρα μία απόφαση που είναι απόφαση και βούληση και όλης κυβέρνησης.
Η απόφαση λέει ότι καμία αθλητική εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν θα ξαναλειτουργήσει χωρίς πλήρη ασφάλεια. Υπήρχε στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν υπήρχε. Λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, δινόντουσαν παρατάσεις στην άδεια λειτουργίας κάτω από το φόβο μην τυχόν κάποια στιγμή αποδειχθεί ότι κάπου δεν υπάρχει στατική επάρκεια και να αναγκαστούμε να κλείσουμε μια αθλητική εγκατάσταση. Αυτό σερνόταν για δεκαετίες. Είναι απόφαση και βούλης κυβέρνησης καμία αθλητική εγκατάσταση της Ελλάδος στη χώρα μας να μην λειτουργεί σε πλήρη ασφάλεια. Γι' αυτό στις 31 Αυγούστου η υπουργική απόφαση που υπέγραψα είχε δύο προσδιοριστικούς παράγοντες. Η οποιαδήποτε λειτουργία αθλητικής εγκατάστασης, είτε δημοτικής, είτε περιφερειακής, είτε εθνικής εμβέλειας, δηλαδή κάτω από το Υπουργείο Αθλητισμού, πρέπει να έχει δύο προϋποθέσεις. Άδεια πυροπροστασίας και στατική επάρκεια. Από την ώρα που υπέγραψα αυτή την απόφαση, ξεκίνησαν μία σειρά από αθλητικά κέντρα να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτονόητο. Για δεκαετίες ή για πολλές δεκαετίες δεν είχε γίνει ποτέ αυτός ο έλεγχος. Όμως επαναλαμβάνω, επειδή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει τον πύχη της ασφάλειας και το βάζει πάνω απ' όλα, αρκετά αθλητικά κέντρα έκλεισαν. Έτσι έκλεισαν και οι εγκαταστάσεις του Αλκαζάρ, πολλές από αυτές. Είναι πραγματικότητα αυτά που περιγράφει ο κύριος Λαμπρούλης? Ναι, κύριε Λαμπρούλη, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά έπρεπε να μπει πρώτα η ασφάλεια. Τώρα το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις και πώς τα θεραπεύουμε. Πάμε τώρα στην περίπτωση του Αλκαζάρ. Ζήτησε ο κύριος Λαμπρούλης χρονοδιάγραμμα. Εάν δεν έχω χρόνο, θα μιλήσω λίγο ακόμα και θα δούμε στη δευτερολογία. Από σήμερα, κύριε Λαμπρούλη, και το έχω πει πολλές φορές και στις δημόσιες τοποθετήσεις μου από το Υπουργείο, τίποτα δεν θα γίνεται στην τύχη. Όλα θα κινούνται πάνω σε ένα περιβάλλον στοχοπροσήλωσης, προγραμματισμού δράσης, αξιοποίησης και του τελευταίου ευρώ που είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού και τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του φορολογούμενου πελέτη, του εδρότα του ελληνικού λαού. Αλλά πρέπει να πιάνουν τόπο. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή οργάνωση. Ανακοινώνω λοιπόν ότι και αύριο που έχω την πρώτη μεγάλη συνάντηση με όλους τους φορείς του αθλητισμού της χώρας, ομοσπονδίες, υπηρεσιακούς παράγοντες, προέδρους εθνικών αθλητικών κέντρων, θα ανακοινώσουμε 7 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι 7 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις θα αλλάξουν το στάτους στον αθλητισμό της χώρας το επόμενο μέσο μακροχρόνιο διάστημα. Στην δευτερολογία μου θα απαντήσω συγκεκριμένα, κύριε Λαμπρούλη, για δύο πράγματα. Πρώτον, με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και πλήρης λειτουργίας του Αλκαζάρ. Και δεύτερον, τη χρηματοδότηση των πόρων που χρειάζεται. Ζητάω συγγνώμη που δεν απαντάω πρωτογενώς, αλλά δεν μου καλύπτει ο χρόνος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ και πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για λουκέτο, κύριε Υπουργέ, των αθλητικών υποδομένων στην πόλη της Λάρισας. Βεβαίως, έχει τη σφραγίδα, δεν διαφωνούμε. Λοιπόν, όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, γιατί άφησαν τα στάδια και της Λάρισας και πανελλαδικά, επειδή αναφερθήκατε, αλλά και της Λάρισας σε αυτή την άθλια κατάσταση, όπως και τις διορισμένες από τις κυβερνήσεις διοικήσεις που έχουν τεράστια ευθύνη, που ενώ γνώριζαν τα προβλήματα που υπήρχαν και τις αιτίες που τα δημιουργούν, παράλληλα με την υποστελέχωση και την υποχρεωτοδότηση των δομών αυτών, δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα. Και η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συντήρησης και αποκατάστασης των όποιων προβλημάτων αναδείχθηκαν με την πρόσφατη μελέτη, δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας, αλλά πολιτικής επιλογής των εκάστοτε κυβερνήσεων, που η μία θέτει μετά την άλλη, θέτει την ανάγκη για άθληση με ασφάλεια στο ζύγι του κόστους οφέλους για τις ανάγκες των αθλουμένων και του λαού γενικότερα που αξιοποιεί τις υποδομές. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια το ΕΑΚ στη Λάρισα είναι υποστελεχωμένο, με πενιχρή χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν φτάνει δηλαδή η χρηματοδότηση ούτε για τα λειτουργικά του έξοδα. Έτσι σήμερα τεράστιοι χώροι, οι τεράστιοι χώροι των δύο πυρήνων, σε Αλκαζάρ, Νεάπολη, αλλά και στον Άγιο Θωμά, στη Λάρισα, λειτουργούν με το φιλότιμο, ακούστε, 20 υπαλλήλων, 13 μόνιμοι, 7 συμβασιούχοι, μέσος όρος ηλικίας περίπου 55+. Αν και το οργανόγραμμα του αθλητικού κέντρου, το ΕΝΙΑ, προβλέπει 30 οργανικές θέσεις. Οι ανάγκες βέβαια είναι περισσότερες. Και με το δεδομένο ότι 4 υπάλληλοι θα φύγουν μέχρι το τέλος του χρόνου, καταλαβαίνετε
πού θα οδηγηθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά και το προσωπικό. Τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις με το τσουνάμι των επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων αθλητικών υποδομών και η όποια ευαισθησία της κυβέρνησης υποκρύπτουν, κατά τη γνώμη μας, γιατί έχουν συζητηθεί αρκετά πράγματα και τους μελλοντικούς στόχους που ενδεχομένως να ανακοινωθούν, όπως είπατε, αύριο, κύριε Υπουργέ, δηλαδή να προχωρήσει πιο γρήγορα και με εγγυήσεις μελετών η παράδοση των φυλέτων σε επιχειρηματίες και ομίλους, ενώ τα όποια έργα προκριθούν να υλοποιηθούν με συμπράξεις με τους ιδιώτες, δηλαδή, που και με αυτόν τον τρόπο και από άλλη πόρτα θα περάσουν και πάλι στα χέρια των επιχειρηματικών συμφερόντων. Στην ουσία, ο αθλητισμός στη Λάρισα έχει νεκρώσει. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε αθλούμενους και αθλητικά σωματεία της πόλης. Στον πυρήνα Α, συγκεκριμένα το Αλκαζάρ δηλαδή, αθλούνται καθημερινά πάνω από 3.500 παιδιά και ενήλικες. Τα δεκάδες αθλητικά σωματεία έχουν ξεσπιτωθεί και ιδιαίτερα τα κολυμβητικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, λειτουργίας δηλαδή, καθώς η πόλη διαθέτει ακόμα βέβαια ένα ανοιχτό κολυμβητήριο, το οποίο όμως δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πάνω από 2.000 αθλούμενων. Και αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ομοσποδίες, τους ΕΓΑΣ και τις ΕΟΚ, διότι κλείνουν δύο βασικοί αθλητικοί χώροι, οι οποίοι αξιοποιούνταν για τη διεξαγωγή τοπικών και εθνικών πρωταθλημάτων. Άρα λοιπόν, επιμένουμε σε αυτό. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, επαναλειτουργία άμεσα των εγκαταστάσεων, με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν, τι σκοπεύετε να κάνετε για το κλειστό γυμναστήριο, δηλαδή στην ουσία, όπως μιλάει και η μελέτη για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστήριου στον πυρήνα Α, πώς σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τα προβλήματα στη Νεάπολη, στο κλειστό της Νεάπολης, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του συστήματος ψήξης του σταδίου, αλλά και της απόδοσης επιστροφής του κύριου χώρου πάρκινγκ στη δικαιοδοσία του ΕΑΚ από την γήπεδο ΑΕ. Και φυσικά με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί το ΕΑΚ, με προσωπικό, μέσα και πάει λέγοντας. Και φυσικά τα αθλητικά σωματεία πώς θα ενισχυθούν, αφού επηρεάζονται φυσικά αρνητικά από αυτή την εξέλιξη, έχουν διακόψει τις προπονήσεις. Και φυσικά επαναλαμβάνω πώς θα καλυφθούν τα έξοδα των προπονητών, η μισθοδοσία και άλλα ασφαλιστικά δικαιώματα. Και έκτο, να επιστραφούν άμεσα με ευθύνη της διοίκησης του ΕΑΚ τα χρήματα που έχουν αποδώσει τα αθλητικά σωματεία για την παραχώρηση χρήσης. Γιατί πληρώνουν για να αθλούνται εκεί ή να αξιοποιούν τους χώρους. Να καταργηθεί το χαράτσιμο που έχει επιβληθεί στους αθλητικούς συλλόγους και τους αθλητές. Και με την ευκαιρία της ερώτησης, εμείς καλούμε τα αθλητικά σωματεία, τους αθλητές της πόλης μας και όχι μόνο, τους φορείς της πόλης σε αγωνιστική εγρήγορση, συναγερμό θα λέγαμε, για να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμα στην άθληση σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, σύγχρονες και δωρεάν. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Καλά λέτε, αύριο θα γίνει η συνάντηση, θα έχετε τις επαφές σας, θα ανακοινώσετε κάποια μέτρα. Ώσπου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα αποκατάστασης. Μιλάμε για τη Λάρισα. Ενδεχομένως εσείς να αναφερθείτε και σε άλλες περιοχές. Για τη Λάρισα, για τα προβλήματα που προκύψανε. Όλα αυτά τα σωματεία και οι χιλιάδες αθλούμενοι, πού θα πάνε? Γιατί στις κερκίδες του σταδίου, από κάτω, υπήρχαν χώροι όπου εξυπηρετούνταν δεκάδες σωματεία διαφόρων αθλημάτων. Και όχι μόνο. Να προσθέσουμε το κλειστό, τα προβλήματα και το κολυμβητήριο. Άρα, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι αθλητές, πού θα κάνουν προπονήσεις, και εδώ πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, είναι πράγματι σοβαρό το πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι στο ερώτημα προς τον κύριο Λαμπρούλη, επειδή ξέρω και το πολιτικό του ήθος, μεταξύ ασφάλειας αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων και της έκτακτης κατάστασης, είμαι σίγουρος ότι θα συνηγορήσει υπέρ της μεγάλης αλλαγής που γίνεται, που λέμε παντού ασφάλεια. Κύριε Λαμπρούλη, σταμάτησα στη λέξη λουκέτο πριν στην αναφορά μου, γιατί σήμερα ενώπιον εδώ και της Εθνικής Αντιπροσωπείας και του ερωτήματος που κάνετε, δεσμεύομαι ότι με την ολοκλήρωση των έργων, όπως θα παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα, όχι μόνο δεν μπαίνει λουκέτρο στο Αλκαζάρ, αλλά το Αλκαζάρ θα παραδοθεί στους αθλητές, στους φιλάθλους, σε όλη την κοινωνία την αθλητική της Λάρισας, έτσι όπως δεν το έχουν δει ποτέ άλλοτε. Δηλαδή σε μια ολοκένουργια εικόνα και αθλητική παρουσία. Και αυτό όχι τυχαία.
Το 2020, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον αθλητισμό της χώρας μας, με τη φορολόγηση του στοιχήματος, δόθηκαν για πρώτη φορά ποσά τα οποία δεν είχε δει ποτέ ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Το 2020. Και σήμερα, 3 χρόνια μετά, είμαι στην ευχάριστη θέση, άλλωστε ο προϋπολογισμός θα έρθει το Δεκέμβριο, να σας πω ότι αντίστοιχη μεγάλη επιχορήγηση για τον αθλητισμό έρχεται διαμέσου του προϋπολογισμού των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που πράγματι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και εξηγούμε. 12.750.000 δόθηκαν εκτάκτως το 2023 σε διάφορα αθλητικά κέντρα ως έκτακτες χρηματοδοτήσεις για τις ανάγκες που είχαν. Και ξεκινάμε τώρα με 44% αύξηση σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα του προϋπολογισμού τους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 44% αύξηση, ενώ για τα 2 εθνικά αθλητικά κέντρα, τα οποία είναι το ΣΕΦ και ο ΆΚΑ, έχουμε αύξηση 66%. Συγγνώμη. Συγκεκριμένα τώρα, αυτές οι αυξήσεις έχουν από πίσω πόρους. Για το θέμα του Αλκαζάρ, η αύξηση είναι από 770.000 ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου Εθνικού Αθλητικού Κέντρου για πολλά πολλά χρόνια, αυξάνει κατά 580.000, δηλαδή θα είναι από εδώ και πέρα 1.350, δηλαδή μία αύξηση 75,32%. Μεγάλη, πολύ σημαντική αύξηση, η οποία θα συνοδευτεί και με στήριξη από το Υπουργείο για τα έργα τα οποία θα ανακοινώσουμε τώρα, τα οποία θα τρέξουν. Άρα δηλαδή σε επίπεδο χρηματοδότησης, με αυτό το προϋπολογισμό της κυβέρνησης, επιλογή ήταν να χρηματοδοτηθεί ο αθλητισμός όσο δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν τα εθνικά αθλητικά κέντρα. Αλκαζάρ, χρονοδιάγραμμα. Πράγματι, τα προβλήματα είναι εκεί, αλλά είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε. Και είμαστε εδώ για να τα παραδώσουμε και πάλι στην κοινωνία της Λάρισας, στην αθλητική κοινωνία, με την καλύτερη δυνατή εικόνα σε επίπεδο λειτουργικότητας. Στάδιο Αλκαζάρ, σε αναστολή από 30 δεκάτου, λόγω της απόφασης. Η πυροπροστασία είναι σε ισχύ, αναμένεται το πόρισμα της μελέτης επισκευών και θα διεξαχθούν όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες απρόσκοπτα που απαιτούνται για να επαναλειτουργήσει στην καλύτερη δυνατή μορφή. 2. Κλειστό κολυμβητήριο σε αναστολή από 30 δεκάτου. Αναμένεται έγκριση από την πυροσβεστική υπηρεσία για την άδεια πυροπροστασίας και εντός του 24, το δεύτερο εξάμηνο το πιθανότερο, θα είναι έτοιμο το κλειστό κολυμβητήριο. 3. Κλειστό γυμναστήριο Αλκαζάρ σε αναστολή από 29 εβδόμου. Εδώ υπάρχει εισήγηση για κατεδάφιση. Θα κατεδαφιστεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αίθουσα βαρέων αθλημάτων. Είναι σε πλήρη λειτουργία και σε πλήρη ισχύ η άδεια πυροπροστασίας. Γήπεδο αντισφαίρησης. Είναι σε πλήρη λειτουργία και δεν απαιτείται άδεια πυροπροστασίας. Κλειστό Νεάπολης. Λειτουργεί χωρίς κόσμο. Αναμένεται να εκτελεστεί νέα μελέτη εντός του 2024. Και εντός του 2020, αναμένεται να εκτελεστεί νέα μελέτη για την πυροπροστασία και θα λειτουργήσει εντός του 2024. Και το κλειστό του Αγίου Θωμά λειτουργεί χωρίς κόσμο πραγματικά, εκτελούνται εργασίες έως το τέλος του 2023, λέει το σημείωμα. Εγώ εκτιμώ Ιανουάριο του 2024 θα αποδοθεί και πλήρως το κλειστό του Αγίου Θωμά. Δηλαδή, κύριε Λαμπρούλη, σας δείχνω όπως ζητάτε, με πλήρες χρονοδιάγραμμα, το πώς θα εκτελεστούν οι εργασίες για να κάνουμε ένα καινούριο Αλκαζάρ με απόλυτη ασφάλιση, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν και θα αποδοθεί στον κόσμο της κοινωνίας του αθλητισμού της Λάρισας ένα σύγχρονο Αλκαζάρ με όλες τις εγκαταστάσεις, αυτό το οποίο πλέον δεν υπήρχε στο παρελθόν, έχετε δίκιο στις παρατηρήσεις σας, αλλά πλέον θα είναι απόλυτα διασφαλισμένη η ασφάλεια και οι καινούργιες διαδικασίες οι οποίες εισάγουμε με τις εργασίες τις συγκεκριμένες. Πιστεύω και εύχομαι ότι ό,τι αυτό που συμβαίνει στο Αλκαζάρ θα συμβαίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με επιστολή μου που έστειλα σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού κατά 11 εκατομμύρια συνολικά σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα, δεν θα πάει τίποτα στην τύχη. Όλα θα έρθουν οργανωμένα. Τι έργα συντηρήσεων, αναπλάσεων, διαμορφώσεων, εξχρονισμού των εθνικών αθλητικών κέντρων θα γίνουν. Και όλα αυτά θα παρουσιαστούν 31 Δεκάτου του 2023. Έτσι ώστε ξεκάθαρα όλοι να γνωρίζουν πώς θα λειτουργούν από εδώ και πέρα τα εθνικά αθλητικά κέντρα, με τα περισσότερα χρήματα, πώς θα επενδυθούν και τι θα γίνει.